Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την πρωινή έκδοση οδηγεί με ασφάλεια το BMW 518 Diesel. Αποκτήστε το με 31.900 ευρώ και με δωρεάν προγραμματισμένο σέρβις για 5 χρόνια. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και πάλι. Στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για όλα τα θέματα αναλυτικά. Βεβαίως κυριαρχεί το τι έγινε εδώ στην Κύπρο με τον ξυλοδαρμό πολίτη από αστυνομικούς. Στην Ελλάδα το διάγγελμα και η παρέτηση του κυρίου Τσίπρα πάει σε εκλογές στη χώρα 20 του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 8 θα έχουμε τον ανταποκριτή μας από την Ελλάδα, τον Γιάννη Φασουλά, να δούμε όλες τις εξελίξεις και τις πληροφορίες για τα επόμενα βήματα και για το τι έπεται και βεβαίως και τις δηλώσεις όλων των κομμάτων. Αυτό το λέω και σε απάντηση μηνύματος του φίλου ή της φίλης 786. Έχετε απόλυτο δίκιο και να πούμε βέβαια ότι λίγο μετά τις 6 όταν κάναμε την πρωινή ζώνη αναφέρθηκα εγώ στις αντιδράσεις όλων των κομμάτων στην Ελλάδα και αυτό είναι το σωστό. Λέω για την παρατήρηση του φίλου ή της φίλης 786, έχετε δίκιο και το έχω σημειώσει και εγώ στον συνάδελφο που κάνει το δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα και επαναλαμβάνω, γύρω μετά τις 8 θα έχουμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από Ελλάδα. Πριν πάμε στους πρώτους μας καλεσμένους, έτσι να ρίξουμε μια ματιά γρήγορα στις εφημερίδες, στα κύρια θέματα. Ο Φιλελεύθερος, το κύριο θέμα και σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες είναι το βίντεο με τον ξυλοδαρμό. Πολλά βίντεο με ξυλοδαρμούς γράφει η εφημερίδα. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό το επεισόδιο στην πόλη Χρυσοχούς. Και κάτω από τον κύριο τίτλο της εφημερίδας, μια μεγάλη φωτογραφία. Η Ελλάδα σε πρόωρες εκλογές, παρέτηση Τσίπρα. Στην εφημερίδα Σημερινή, επιστροφή εντολής με καρφιά. Η Ελλάδα είναι κύριο θέμα στην Σημερινή. Παραιτήθηκε ο Αλέξη Τσίπρας σε πρόωρες εκλογές. Η Ελλάδα. Ανησυχία και προοδευτικά μηνύματα από τους διεθνείς δανειστές. Επίσης, στην εφημερίδα Πολίτης, μπάχαλο ευθυνών, μεγάλη ολιγορία επέδειξε η Αρχή Διερεύνησης Παραπώνων. 1,5 χρόνο μετά οι διώξεις. Πήρε τη δόση, πάει σε εκλογές. Ο Τσίπρας, στις κάλπες οδηγείται η Ελλάδα στις 20 του Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνω, διαβάζουμε τα κυριότερα θέματα των εφημερίδων. Στην εφημερίδα Χαραυγή, νύπτη τασχήρας ο Ιωνάς Νικολάου. Καθολική, λέει η εφημερίδα, είναι η καταδίκη του περιστατικού ξυλοδαρμού πολίτη από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, υπουργός δικαιοσύνης αλλά και αρχηγός επιχειρούν να αποδράσουν από τις ευθύνες τους. Το περιστατικό πάντως δεν είναι το μόνο, αφού υπάρχουν και άλλα βίντεο που αφορούν περιπτώσεις κακοποίησης. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς, δεν βλέπουμε να τιμωρείται κανείς. Στην αλήθεια, έχασαν τους αστυνομικούς, stop. Από τον Ιούνιο ο ανακριτής της αρχής δεν τους βρήκε για να τους κατηγορήσει. Σπυριδάκης από αμέλεια δεν ετέθησαν σε διαθεσιμότητα. Υπάρχουν και άλλα βίντεο με κακοποιήσεις αλλά υπιότερης έντασης. Να καλημερίσω τον Ρίκο Μαχπουρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Στέφανο Στεφάνο εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Εντάξει, να μην επαναλάβουμε τα γνωστά, κύριε Μαχπουρίδη. Νομίζω δεν υπάρχει νουνεχής άνθρωπος που να μην έχει αγανακτήσει από όλα αυτά, έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι επιτέθηκαν για να εκδικηθούν όπως αυτοί αντιλαμβάνονται το ψιλοδαρμό ή το μαχαίρωμα του συναδέλφου τους. Αυτοί διέπραξαν ένα δίκημα, πρέπει να τιμωρηθούν, έπρεπε να ήταν εκτός υπηρεσίας. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί με την ενέργεια τους, δηλαδή να χτυπήσουν την ώρα που ήταν ο άλλος μέσα στα κρατητήρια, εν γνώση τους ότι καλύπτονται από κάμερα, επέδειξαν πλήρη έλλειψη σεβασμού στο καθήκον τους και στους προϊσταμένους τους. Μήπως είναι και κάτι άλλο, όταν ξέρεις ότι χτυπάς με μια κάμερα πάνω σου, μήπως είναι και γιατί ξέρεις, κύριε Μαχπουρίδη, ότι κανείς δεν σου αγγίζει ή γιατί κάποιοι τέλος πάντων δεν θα δρώσει το αυτί τους, ίσως γιατί και συνενούν. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, ακριβώς. Έγινε λοιπόν μεγαλύτερο
όταν αυτοί οι άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν στην κρίση τους εσταμένους. Γιατί επί 1,5 χρόνο το γνώριζε ο προϊστάμενος του τμήματος τους, ο προϊστάμενος της αστυνομικής διεύθυνσης στην οποία υπηρετούσαν και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, χωρίς να κάνουν τίποτε. Δεν τους έβαλαν σε διαθεσιμότητα, δεν επέσπευσαν την ποινική τους δίωξη, παρά το ότι για κάποιο στάδιο, σε κάποιο στάδιο υπήρχε και έκθεση στο ανακριτή και δεν ξέρω για ποιο λόγο χρειάστηκε έκθεση του ανακριτή τη στιγμή που είχαν το βίντεο και δεν έγινε αμέσως η δίωξη. Και έρχονται σήμερα, σε 2 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, το οποίο δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο περιήλθε, αλλά καλά έκαναν και το έφεραν στα χέρια της, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο δικηγόρος, να λέει, μου λέουν, ο δικηγόρος του θύματος. Μα για να το έχει ο δικηγόρος το ζήτησε, θύματος, λέει, το ζήτησε από την αρχή, δεν του το έδιναν και έκανε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα τα νομικά, έκανε σχετική επιστολή. Εγώ έχω ζητήσει από την αρχή, δεν μου έδωσαν καταθέσεις νεαρού που κακοποιήθηκε και μου απάντησαν μάλιστα χτες το πρωί ότι παιδιά δεν έχω τέτοιου είδους εξουσία να σου τα δώσω. Όταν λοιπόν προχωρήσει η υπόθεση, κάλεσε τον ανακριτή. Α, τώρα εσείς μιλάτε για άλλη υπόθεση. Άλλη υπόθεση. Έχετε εσείς κοντά σας άλλη υπόθεση. Είναι η τακτική της αρχής αυτή να μην δίνει, να μην δίνει οποιαδήποτε στοιχεία. Όμως, τα στοιχεία δεν κρατούνταν μόνο από την αρχή. Από αυτήν καθε αυτήν την αστυνομία. Δηλαδή, η αστυνομία από την στιγμή καλλιέργησε την έλλειψη σεβασμού προς το θεσμό, προς τους προϊσταμένους της αστυνομίας, γιατί ακριβώς υπέθαλψε με τη σιωπή της. Εκείνοι που πρέπει να ελεγχθούν, εκτός από τους αστυνομικούς που είναι δεδομένο ότι θα ελεγχθούν, διότι έχουν διαπράξει αδίκημα, αυτοδικία, προσπάθησαν δηλαδή να παίξουν τους μάτους αληθοδεμένο, ο οποίος διέπραξε αδίκημα. Δηλαδή, αν κάποιος μου επιτεθεί, πρέπει να έρθουν οι φίλοι μου την επόμενη ημέρα να πάνε να τον χτυπήσουν ή να τον μαχαιρώσουν και να πω καλά έκαναν τα παιδιά για να ξεπλύνουν το αίμα και, μου. Και μιλάμε βέβαια για την αστυνομία, έτσι, που είναι εντεταλμένη. Λοιπόν, κύριε Μαφρουδί, να πω ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα λεπτό, επειδή συνεχώς έχω έτσι μια μικρή διακοπή, δεν ξέρω, η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Ναι, δώστε με ένα λεπτό όμως, μείνετε, θα σας έχω στη γραμμή. Νομίζω εσείς έχετε περισσότερο χρόνο, επειδή ο κύριος Στεφάνου πρέπει να τον αποδεσμεύσω, να τον βάλουμε στην κουβέντα μας. Καλημέρα, κύριε Στεφάνου. Καλημέρα και στους ακροατές, καλημέρα και στον κύριο Μαφρουδί. Καλημέρα, Στεφάνου. Λοιπόν, τι λέτε, εσείς ακούσατε έτσι και τα πρώτα σχόλια του κύριου Μαφρουδί? Κοιτάξτε. Όταν μπροστά σου έχεις τέτοιες εικόνες ντροπής, να εκφράζεται με μια βαναυσότητα από μέρους συγκεκριμένων αστυνομικών προς έναν κρατούμενο, και όταν έχεις μπροστά σου ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το Φεβρουάριο του 2014, δηλαδή πριν από ένα και περισσότερο χρόνο, όταν πέρασε από το δικαστήριο η όλη υπόθεση, σε βάρος βεβαίως του κρατούμενου, και από ό,τι πληροφορούμαστε, από ό,τι έχει λεχθεί, αυτό το βίντεο προβλήθηκε και στο δικαστήριο, τότε νομίζω ότι δεν ευσταθεί κανένας ισχυρισμός ότι ξέρετε δεν ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε και γι' αυτό δεν κινηθήκαμε. Είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης, η οποία έπεσε στο κενό όταν το βιντεάκι αυτό βγήκε, αποκαλύφθηκε, βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι εκ του περισσού να αρχίζουν διάφοροι να βγαίνουν τώρα που είναι υπεύθυνοι, εμπλεκόμενοι ή έχουν την πολιτική ευθύνη, και μιλώ για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να λένε ότι ξέρετε θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή. Εάν έχεις μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα, δεν σφυρίζεις αδιάφορα, δεν κάνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα για ένα και περισσότερο χρόνο, και τελικά βγαίνεις και δηλώνεις αυτά τα πράγματα μόνο όταν το φιλμάκι βγήκε στο διαδίκτυο και όλη η κοινωνία αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε και με το δικαίωμα της. Γιατί αυτά τα πράγματα κάθε άλλο παρά τιμούν μια κοινωνία που θέλει να λέγεται, μια πολιτεία που θέλει να λέγεται ευγνωμούμενη,
που θέλει να λέγεται ότι έχει μια κουλτούρα προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη. Είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο χθες εμείς που με ανακοίνωσή μας είπαμε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, θα κριθεί τόσο ο πολιτικός προϊστάμενος όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που έχουν ευθύνη από τα αποτελέσματα, τις ενέργειες που θα κάνουν για αυτό το γεγονός. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι η όλη συμπεριφορά, η όλη προσέγγιση και οι ίδιες οι δηλώσεις περί μηδενικής ανοχής είναι επανάληψη δηλώσεων από προηγούμενα περιστατικά που πάλι επισυνέβησαν και πάλι εκ των υστέρων ο πολιτικός προϊστάμενος βγαίνει με βαρύγδουπες δηλώσεις να δηλώνει περί μηδενικής ανοχής. Υπάρχει ευθύνη εδώ. Για εσάς την αντιπολίτευση τίθεται θέμα ανάληψης ευθυνών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Η πρώτη ευθύνη που πρέπει να αναλάβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί πάραυτα και οι εμπλεκόμενοι, αυτοί που έχουν ευθύνη, μικροί ή μεγάλοι, άμεσοι ή έμμεσοι, γιατί συμφωνώ με τον κύριο Μαπουρίδη ότι δεν μπορεί αυτοί που ήταν προϊστάμενοι των αστυνομικών να γνώριζαν αυτό το πράγμα και αυτό το περιστατικό να αφέθηκε σιγά σιγά να σβήσει στον χρόνο, γιατί προφανώς αυτή ήταν η επιδίωξη. Άρα υπάρχουν και άμεσες και έμμεσες ευθύνες, υπάρχουν και ποινικές, υπάρχουν και πειθαρχικές ευθύνες, όπως έδειξε η έρευνα της Αρχής Διερεύνησης Παραπώνων από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί χθες. Άρα θα κριθεί ο καθένας από τις ενέργειες και τις πράξεις που θα κάνει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα γενικότερο θέμα αναφορικά με το τι συμβαίνει στο αστυνομικό σώμα ή και στις κεντρικές φυλακές ή σε άλλα σοφρονιστικά ιδρύματα και άλλες δομές στον συγκεκριμένο χώρο, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι το πρώτο φαινόμενο αυτό. Υπήρξαν και πρόσφατα φαινόμενα στις κεντρικές φυλακές, τα είχαμε καταγγείλει εμείς. Έχουμε γράψει θέμα στην, ή πρώτη θέμα θα να γράψουμε θέμα στη Βουλή για να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, γιατί διακρίνουμε ότι απλά αυτά και πολλά άλλα γεγονότα περνούν, συνήθως αποκρύβονται, μένουν στη σκιά και όταν βγουν το μόνο που έχουμε είναι δηλώσεις περί μηδενικής ανοχής. Αυτό το φαινόμενο πρέπει επιτέλους να σταματήσει, πρέπει να μπει ένας έλεγχος, πρέπει να κινηθούν διαδικασίες έτσι ώστε ο πολίτης να νιώθει ότι έχει ένα αστυνομικό σώμα το οποίο προστατεύει τα δικαιώματά του και δεν αυθαιρετεί με αυτόν τον τρόπο που υπάρχουν οι αυθαιρεσίες. Θέλω να πω ακόμα κάτι το οποίο χθες έχουμε ακούσει, ότι πέραν από τις ποινικές ευθύνες όπως έχουμε πει προηγουμένως, ότι και σε άλλους αστυνομικούς φαίνεται η Αρχή Διερεύνησης Παραπώνων να βρίσκει πειθαρχικά παραπτώματα. Μας έχει λεχθεί ότι πολλές φορές διάφορες υποθέσεις με πειθαρχικά παραπτώματα όταν πηγαίνουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ότι κατά ένα 90% συνήθως αστυνομικοί αθώνονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι της αστυνομίας. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που αστυνομικοί παραδέχθηκαν ενοχή, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις αθώνονται. Άρα υπάρχει μια αλυσίδα από γεγονότα, υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που εντέλλονται να διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν, θα πρέπει να διορθωθούν έτσι ώστε και να λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά ταυτόχρονα εκεί που συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο τιμωρητικά που να τερματιστούν αυτά του είδους τα φαινόμενα που αμαυρίζουν τον πολιτισμό μας. Ωραία. Να σας αποδεσμεύσω, κύριε Στεφάνου, ή θέλετε να μείνετε λίγο στη γραμμή? Έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να βγω σε ένα άλλο ραδιό. Εντάξει, να σας αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, κύριε Μαπουρίδη, ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Αλλά... Ναι, είναι δύο-τρία πράγματα μικρά. Ναι. Πρώτον, υπάρχει θέμα της αρχικής δίωξης των προϊσταμένων για την αμέλεια καθήκοντος που επέδειξαν να θέσουν αυτούς τους ανθρώπους αμέσως εκτός υπηρεσίας και να προχωρήσουν σε πειθαρχική τους δίωξη. Δεύτερο, υπάρχει για θέμα... Για να παίρνουμε ένα-ένα. Αυτό ποιος πρέπει να το κάνει, η αστυνομία? Πιθανώς ο αρχηγός. Ο αρχηγός, ωραία. Το δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερο, υπάρχει θέμα διερεύνησης
της διαδικασίας, ώστε να ξέρουμε ποιος το ήξερε και από πότε, για να δούμε αν υπάρχουν πολιτικές ή άλλες ευθύνες. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Διατελέσατε πολλά χρόνια εισαγγελέα της νομικής υπηρεσίας. Από τη στιγμή που αυτό το βίντεο, βεβαίως με τις άλλες εικόνες, γιατί καταδικάστηκε το θύμα για την επίθεση στον αστυνομικό, αυτό που προηγήθηκε δηλαδή. Αυτό το βίντεο λοιπόν ήταν μαρτυρικό υλικό. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπου καταδικάστηκε, το είπαμε, το θύμα για το άλλο περιστατικό. Άρα η κατηγορούσα αρχή το είχε στην κατοχή της. Από εκείνη τη στιγμή δεν θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία και εναντίον αυτών των δύο. Ναι, και η δικαιολογία ότι εκκρεμούσε διερεύνηση ενώπιον της Επιτροπής δεν ευσταθεί, διότι το βίντεο αφεαυτού μιλούσε από μόνο του και επομένως μπορούσε να διεξαχθεί ποινική δίωξη αμέσως. Και ιδίως δεν είδα να έκανε κάποιος μια υπενθυμητική επιστολή στην ανεξάρτητη αυτή αρχή και να το σπικρεί. Μα εδώ προβλήθηκαν αυτά τα πράγματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας το γνωρίζει, διότι είτε ο δικαστής του το έστειλε για να διερευνήσει ποινικές ευθύνες, είτε διότι ο ίδιος όρισε ποινικό ανακριτή και καθυστέρει αυτό το πράγμα. Τι γίνεται επί 1,5 χρόνο? Δεν τους ρώτησε κανείς αυτούς τους ανθρώπους. Και το τρίτο θέμα είναι συνδικαλιστικά. Ποια ευαισθησία έδειξαν οι σύνδεσμοι των αστυνομικών και των αξιωματικών της αστυνομίας που βγάζουν ανακοινώσεις με το παραμικρό όταν θεωρήσουν ότι θίγονται δικαιώματα τους για προαγωγή ή σε κάποια έκθεση για τις μεταθέσεις τους ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την προσωπική τους ευμάρεια. Προσωπική μας ευμάρεια είναι ένα ευημερίο θεσμός στον οποίο υπηρετούμε. Και σε αυτή την περίπτωση ο θεσμός στον οποίο υπηρετούν κακοποιήθηκε. Διότι δεν κακοποιήθηκε απλά ένας άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί που κακοποίησαν επέδειξαν πλήρη έλλειψη σεβασμού στους προϊσταμένους τους, στην αστυνομία και ήξεραν, δηλαδή με το να μπουν με αυτόν τον απρόκλητο και εμφανή τρόπο να ενεργήσουν, πίστευαν ειλικρινά και επιβεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα ότι δεν επρόκειτο να τους αγγίξει κανείς. Αυτή την εντύπωση έδωσε στον κόσμο η δράση και η ενέργεια των προϊσταμένων τους. Και όταν ακούς, κύριε Μαπηρεωτή, χθες από τον κύριο Σπυριδάκη να σου λέει «Μα ξέρεις, υπάρχουν και άλλα βίντεο με κακοποιήσεις, αλλά επιότερης έντασης», εδώ είναι που βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου, δηλαδή ποτέ δεν έχει τιμωρηθεί κανένας και άρα δίνεις υπάρχει αυτή η εντύπωση και στους ίδιους τους αστυνομικούς ότι μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Αυτός που θέλει να δέρνει, να δέρνει. Το ότι υπάρχουν βίντεο υπιότερης έντασης είναι ακόμα ένα πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να χειριστεί ο πολιτικά προϊστάμενος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ναι, αν υπάρχει νομοθετικό κενό, να έρθει να μας πικρεί. Υπάρχει νομοθετικό κενό και είναι δεμένα τα χέρια μου, αν και δεν πιστεύω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Η Βουλή πρέπει να εγγράψει θέμα, αλλά όχι θέμα κακοποίησης συγκεκριμένου από συγκεκριμένους. Θέμα τρόπου χειρισμού ατόμων που ασεβούν προς την αστυνομία. Και αυτοί ασέβησαν προς την αστυνομία και οι προϊστάμενοι της και ήδη. Χθες ο κύριος Τριανταφυλλίδης που μιλούσαμε μας είπε ότι κανονικά είναι ανθρωποκτονία αυτό το πράγμα που πήγε να γίνει. Συμμερίζεστε νομικά αυτή την εκτίμηση? Δεν ξέρω σε ποια έκταση έγινε. Πάντως είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ή μπορεί να ήταν μέχρι και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανάλογα με την έκθεση του ιατροδικαστή που θα έπρεπε να είχαμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή εκείνη την ώρα, μόλις διαπιστώθηκε από τις κάμερες, έπρεπε να είχα πλήρη έκθεση ιατροδικαστή. Δεν ξέρω αν υπήρχε και αν έγινε. Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Πιστεύετε ότι αν ο δικηγόρος του θύματος δεν έδινε στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο, ότι θα γινόταν κάτι? Ή θα πήγαινε και αυτό στις ελληνικές καλένδες όπως πάνε τα άλλα? Όχι, θα γινόταν. Μετά από 2,5 χρόνια θα τον αποφυλάκιζαν πιθανώς και λίγο προώρα, διότι το σύστημα θα βοηθούσε στο να γίνει κάτι τέτοιο, έναντι ανταλλάγματος να υπογράψει ότι δεν έχει παράπονο. Αυτό θα γινόταν, διότι οι αστυνομικοί θα συνεργαζόντουσαν με τις δεσμοφύλακες, οι δεσμοφύλακες θα επίεζαν προς εκείνους που κάνουν τις εκθέσεις μέσα στις φύλακες και θα λειτουργούσε το κύκλωμα
υπέρ της απαλλαγής ή της γρατζουνιάς απλώς των ανθρώπων που διέπραξαν αυτό το αδίκημα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή κανένα δικαστήριο να τους καταδικάσει ύστερα από 3 ή 4 χρόνια που θα ξεκινούσε και θα εκδικαζόταν αυτή η ποινική υπόθεση με την ίδια ποινή που θα τους επέβαλε αν η ποινική υπόθεση καταχωρεί το ΠΕΦ. Αν ήσασταν υπουργός δικαιοσύνης και κλείνω με αυτό, τι θα κάνατε κύριε Μαπουρίδη? Θα δημοσιοποιούσα την πλήρη πυραμίδα και η μόνη περίπτωση να απέδιδα στον υπουργό δικαιοσύνης πολιτική ευθύνη είναι να διεφαίνεται ότι το γνώριζε και δεν έκανε αυτά που λέει ότι θα κάνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν το γνωρίζει ο υπουργός δικαιοσύνης, δεν μπορώ να το αποδώσω. Να είστε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Από μέρους της ΑΔΕΚ μας ακούει ο Γιώργος Βαρνάβα. Καλημέρα κύριε Βαρνάβα. Καλημέρα. Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι τις τελευταίες 2 μέρες η κυπριακή κοινωνία ζει ένα πολύ έτσι φρικιαστικό θέαμα, το οποίο έχει κάνει, μπορώ να πω, το γύρο του κόσμου και όχι μόνο τον γύρο της Κύπρου. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι 1,5 χρόνο μετά από το ότι έχει συμβεί, αυτή τη στιγμή ακριβώς κάποιοι υπεύθυνοι να βγαίνουν και να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Αντιλαμβανόμαστε σίγουρα ότι η πράξη αυτή είναι μια πράξη καταδικαστέα, μια πράξη η οποία αφήνει εκτεθειμένη όχι μόνο την κυπριακή αστυνομία και παρόλο τότε ο κύριος Σημεού χθες προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, αλλά αφήνει εκτεθειμένη ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία θέλει να θεωρείται ευρωπαϊκή, μια κοινωνία εξυγχρονισμένη, να συμπεριφέρεται με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε, που αυτό παρατηρούμε σε τρίτοκοσμικές χώρες. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Οι ευθύνες και του αρχηγού της αστυνομίας αλλά και του ίδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι αναντίλεκτες. Δεν μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να πει ότι, ξέρετε, επειδή ο φάκελος βρισκόταν ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Παραπώνων, δεν μπορούσαμε να θέσουμε υποδιαθεσιμότητα τον οποιονδήποτε. Και εγώ ρωτώ, άκουσα χθες τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι θα, μάλλον ανέμενα λέει, το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Παραπώνων για να τεθούν υποδιαθεσιμότητα οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Απλά διαρωτούμε πότε τίθεται κάποιος υποδιαθεσιμότητα. Κάποιος υποδιαθεσιμότητα τίθεται όχι όταν και εφόσον ολοκληρωθεί μια έρευνα, αλλά κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας, ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε επηρεασμός των ανακρίσεων ή των οποιονδήποτε ερευνών διεξάγει το οποιονδήποτε υπεύθυνο σώμα. Νομίζω ότι και ο Υπουργός χθες με τη δήλωση του και την συγκεκριμένη αυτή δήλωση που έχω πει τώρα υποβαθμίζουν και σίγουρα θεωρούν ότι η νοημοσύνη του λαού είναι χαμηλότερη των περιστάσεων. Γι' αυτό τον λόγο η ευθύνη των οποιονδήποτε έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα 1,5 χρόνο μετά από το συμβάν αυτό να μας λένε ότι τώρα θα βγουν υποδιαθεσιμότητα. Και εγώ ρωτώ, γιατί να βγουν τώρα υποδιαθεσιμότητα από τη στιγμή την οποία ο Γενικός Εισαγγελίας έχει ήδη αποφανθεί? Άρα το ερευνητικό και το ανακριτικό έργο έχει τελειώσει, τι χρειάζεται η διαθεσιμότητα? Και διερωτούμε, αν αυτοί οι δύο αστυνομικοί έπραξαν πριν 1,5 χρόνο αυτόν το φρικαλέον, μπορώ να πω, πράγμα μέσα στο κρατητήρια αστυνομικού σταθμού, ποιος μας λέει ότι κατά τον 1,5 χρόνο που υπηρετούσαν στην αστυνομική δύναμη και κανένας δεν τους έθεσε υποδιαθεσιμότητα, λειτουργούσαν χωρίς, σαν να μην συνέβη και απολύτως τίποτα, δεν έχουν πράξει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι από τη στιγμή που ακούς, μήπως στο τέλος της ημέρας αυτή η πολιτεία, η ατιμορρησία που υπάρχει, κύριε Βαρνάβα, και υπάρχει και αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι, ας το πούμε, είπε ένα κύκλωμα προηγουμένως ο κύριος Μαπουρίδης, ότι υπάρχει και καλύπτει ο ένας τον άλλον και βλέπουμε τέτοια φαινόμενα ή ακούς τέτοια φαινόμενα και κανείς ποτέ δεν τιμωρείται.
φταίει και η πολιτεία στο τέλος της ημέρας για όλα αυτά. Για Γεωργίου, σίγουρα αυτή η πολιτεία. Έτσι, απλά ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προσφάτως, έτσι, επικοινώνησε μαζί μου οικογένεια η οποία ο πατέρας της οικογένειας σκοτώθηκε ενώ ο οδηγός τον παρέσυρε πεζόν στην πόλη της Λεμεσού. Ο άνθρωπος απεβίωσε μετά από 5 μήνες στο νοσοκομείο της Λεμεσού και η Γενική Εισαγγελία που σε αυτή την περίπτωση εκπροσωπεί την πολιτεία αποφάσισε να μην διωχθεί εκείνος ο οποίος έκανε το παράπτωμα. Άρα αντιλαμβάνεστε τι συνέστημα υπάρχει όπιον της κοινωνίας όταν και εφόσον αδικήματα δεν τιμωρούνται και μάλιστα αδικήματα που μπορεί ο πολίτης να το πληρώσει και με την ίδια του τη ζωή. Το είπα ως παράδειγμα αυτό το πράγμα για να καταλάβετε. Άρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, άκουα προλίγου τον κύριο Μαπουρίδη που μιλούσε και για κυκλώματα και για συνέλευση ακόμα διαμέσου αυτών των κυκλωμάτων αδικημάτων που μπορεί ακόμα να είναι και ποινικά αδικήματα και ο άλλος θα πρέπει να καταδικαστεί ακόμη και σε φυλάκιση. Κύριο, το οποίο να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει τέτοιου είδους περιστατικά να μην αναμένεται από πλευράς των αρμοδίων και ιδιαίτερα του Υπουργού Δικαιοσύνης και άλλων στη συγκεκριμένη περίπτωση να δουν το φως της δημοσιότητας ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ακούσαμε χθες ότι οι δύο συγκεκριμένοι αστυνομικοί έκαναν διακοπές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω κατά πόσον διέκοψαν τις διακοπές τους και επέστρεψαν μετά από το συγκεκριμένο συμβάν. Και εγώ διερωτούμε εάν δεν έβλεπε το φιλμ αυτό ο φως της δημοσιότητας οι αστυνομικοί αυτοί θα συνέχιζαν τις διακοπές τους ανενόχλητοι. Άρα καταλαβαίνετε υπάρχουν τεράστια ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν, όπως επίσης με τα λύπης μας παρατηρήσαμε χθες και τις δηλώσεις του κυρίου Σημεού, του Προέδρου του Αστυνομικού του Συνδέσμου Αστυνομίας, να προσπαθεί να δικαιολογήσει στην πραγματικότητα τα αδικαιολόγητα. Δεν μπορεί ο κύριος Σημεού να είναι και δικαστής και να μας λέει ότι ξέρετε πρέπει η οποιαδήποτε ποινή που να επιβληθεί στους αστυνομικούς να είναι λιγότερη από αυτή που επιβλήθηκε στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εδώ υπάρχουν δικαστήρια. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Εάν και εφόσον διέπραξε ένα λάθος στον αστυνομικό σταθμό συγκεκριμένος και ήταν λάθος. Ήταν ποινικό αδίκημα το να προσπαθείς να χτυπήσεις οποιονδήποτε αστυνομικό είτε ακόμη και να τον τραυματίσεις. Εδώ υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία θα τον καταδικάσει και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε ποινή. Αν τώρα έπρεπε εκδικητικά, αφού αυτός έπραξε ένα λάθος εκδικητικά, η αστυνομία να έρθει και να διαπράξει πολύ χειρότερο, να με ρωτάτε, λάθος, γιατί το λάθος της αστυνομίας ήταν το πρώτον πρώτα απ' όλα και δεν ξέρουμε τα γεγονότα. Χθες ακούσαμε από συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό τον δικηγόρο του θύματος να λέει ότι προηγουμένως τον είχαν χτυπήσει στο κεφάλι με χειροπέδες. Δεν ξέρω, δεν επιβεβαιώνω αυτό το πράγμα, δεν γνωρίζω. Αλλά αν αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν σωστά, σημαίνει ότι άρχισε η πρόκληση και η κακομεταχείριση ενός ανθρώπου προηγουμένως. Λέω ότι εκείνο δεν το είδα με τα μάτια μου όπως είδαμε αυτό το φιλμ και μπορούμε να πούμε ότι διεπράχθη αυτό το αδίκημα, αλλά λέω εγώ ότι και εκεί ακόμη, αν είχε αντικείμενα πάνω του το θύμα, έπρεπε να διεξαχθεί η νομισμένη έρευνα, να του αφαιρεθούν ώστε να μην υπάρξει ο τραυματισμός του οποιοδήποτε αστυνομικού, ο οποίος και ο τραυματισμός αυτός είναι καταδικαστής ξεκάθαρα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Όμως δεν έπρεπε το σώματα ασφαλείας που είναι υπεύθυνοι για την ηρεμία στον τόπο και παράλληλα το να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών αυτού του κράτους να προβαίνουν σε τέτοιου είδους χτινοδίες, μπορούμε να πούμε, γιατί ειλικρινά αυτός που είδε αυτό το φιλμ
δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει διαφορετικά από χτινοδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρνάβα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Θα περιμένουμε σήμερα κυρίες και κύριοι τις εξελίξεις να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τους εργαζόμενους στην αρχή λιμένων. Φαίνεται ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάνε σε απεργίες. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, για το θέμα που συζητούσαμε πριν, κυρίες και κύριοι, βλέπω τα μηνύματα του κόσμου. Αρκετοί ακροατές θέτουν θέμα παραίτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί μετά από αυτό το συμβάν. Λοιπόν, να αλλάξουμε όμως θέμα. Πάμε να δούμε. Χθες μιλούσαμε με εκπροσώπους των συντεχνιών. Είχαν στα λιμάνια, είχαν συνάντηση με τον αναλογιστή. Από ό,τι μαθαίνουμε όμως, τα πράγματα, βέβαια και από χθες τα έλεγαν και οι ίδιοι, ότι δεν περίμεναν να υπήρχε έτσι κάποια κατάληξη χθες. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γράφο Κωνσταντίνο από μέρους της ΠΕΟ αν είναι αλήθεια αυτό που γράφεται σήμερα στον τύπο, ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο για απεργίες. Κύριε Κωνσταντίνου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γεωργίου. Περισσότερο βαρύτητα δώσαμε χθες τη συνάντηση, κυρία Γεωργίου, όχι στον αναλογιστή, γιατί ήδη είχαμε δύο συναντήσεις με τον αναλογιστή. Εμείς σαν συντεχνία επανειλημμένα το λέμε ότι το σχέδιο πρόοδης αφιπηρέτησης είναι δευτερεύουσα σημασία για μας. Γιατί εμάς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε άνεργους, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αργόσολους, δεν θέλουμε να βλέπουμε κόσμο, νέων κόσμων 30 χρονών, 40 χρονών να περνάει στην ανεργία. Αλλά η προσπάθεια μας εμάς είναι να διατηρήσουν οι υπάλληλοι τις θέσεις τους. Και θα προσπαθήσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα να αποδείξουμε ότι αυτό το οποίο πάει να γίνει σήμερα υπό μορφή της αποκρατικοποίησης των εμπορικών δραστηριών της Αρχή Λιμένου είναι σε βάρος όχι μόνο της Αρχής αλλά γενικά της κοινωνίας. Γι' αυτό περισσότερη σημασία είχε χτες, δηλαδή ο δεύτερος εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος ανάλαβε την εκπόνηση μελέτη για την αναδιάθρωση και μετάβαση της Αρχής Λιμένου στον νέο της των ρόλων. Και μας εξήγησε, έδωσαν περισσότερη βαρύτητα τόσο εμείς στα συντεχνία αλλά και οι υπόλοιπες οι συντεχνίες, δηλαδή ποιος θα είναι ο νέος ρόλος της Αρχή Λιμένων, τι όρους εντολής είχε αυτός ο σύμβουλος να διεκπαιρεώσει, και φάνηκαν εκεί και αρκετά κενά, υπήρξαν και αρκετός προβληματισμός ιδίως στη μελλοντική δομή της Αρχή Λιμένων. Και σας εξηγήσω γιατί φαίνεται σήμερα ότι θα υπάρχουν ίσως υπαλλήλοι μέσα στην Αρχή Λιμένων τριών ταχυτήτων. Δηλαδή θα είναι υπάλληλοι οι οποίοι θα εργάζονται στο λιμάνι της Λεμεσού, το οποίο βασικά θα ιδιωτικοποιηθεί. Υπάλληλοι οι οποίοι θα εργάζονται στο λιμάνι της Λάρνακας, αφού όπως είναι γνωστό μετά το ναυάγιο της προκήρυξης, μετά το ναυάγιο το οποίο είχε οι διαπραγματεύσεις μαζί με τον επιτυχόντα προσωρότη καταρχάς την εταιρεία Ζήνων, η Αρχή Λιμένων ακόμα διατηρεί τα δικαιώματα της και συνεχίζει τις εμπορικές της δραστηριότητες ελληνικές υπό τη μορφή η οποία υπάρχει σήμερα. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον της. Και υπάρχει και ακόμα μία τρίτη κατάσταση των υπαλλήλων οι οποίοι θα αποσπαστούν στη δημόσια υπηρεσία. Και έχοντας υπόψη αυτά τα οποία οι σύμβουλοι μας ενημέρωσαν όσον αφορά τις αναπροσαρμογές ή στα διάφορα θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ότι θα γίνει αναδιάθρωση οργανικής δομής της Αρχή Λιμένου, θα γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων ή ακόμα και δημιουργία νέων σχεδίων υπηρεσίας, η οποία να είναι συμβατά με τα νέα, με τον νέο ρόλο της Αρχή Λιμένου, βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι όμως, όπως λέγατε και χθες, δεν υπάρχει όμως και κάτι, ας το πούμε, επίσημο από μέρους του Υπουργού, έτσι, ναι, δηλαδή περιμένετε ακόμα και τη συνάντηση. Το επίσημο δεν υπάρχει, γιατί ακόμα σκέψεις εκείνον το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει, θα μας καλέσει την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως τη Δευτέρα ή Τρίτη, για να έρθουμε να συμφωνήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής των τελικών προτάσεων του Υπουργείου, αφού θα είναι έτοιμες και αυτές οι προτάσεις τις οποίες ετοιμάζουν οι σύμβουλοι για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο σας ανάφερα. Mm-hmm. Και
οριοθετείται ένα χρόνο διάγραμμα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Επειδή όμως έχετε ήδη εξαγγείλει κάποια μέτρα για απεργίες 27 και 28 του Αυγούστου, τι να περιμένουμε? Στα συντεχνία εμείς δεν συμμετείχαμε σε τώρα μέτρα, γιατί εμάς το πρόβλημα μας δεν είναι οι εθελουσίες αφιπηρετήσεις. Μας το πρόβλημα μας είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Δεν συμμετείχαμε εμείς σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Ναι, να πούμε ότι είναι η ΔΕΟΚ, η ΣΥΑΛΚ και η ΣΥΠΑΛΚ, έτσι. Μάλιστα. Ήδη η ΔΕΟΚ διαχώρισε τη θέση της στις συναντήσεις που είχαμε με του εκπροσώπου της. Έπειραν οι δύο οι συντεχνίες. Επίσης εμείς μια συνάντηση φαντάζομαι ότι η οποία πρωτοβουλία δική μας, η οποία θα γίνει μετά τη συνάντηση μαζί με τον Υπουργό, θα επανατοποθετήσουμε το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων πάνω σε μια νέα βάση. Και αυτή η νέα βάση θα είναι καθαρά ιδιωτικοποιήσεις και όχι ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά μια εθελούσια αναποχώρηση. Εμείς δεν θέλουμε να βγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις και να συζητάμε αριθμούς του. Εάν ένας ο οποίος θα φύγει θα πάρει 40 ή 45 ή 50 χιλιάδες. Εμάς δεν είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα η αρχή λιμένων ή το κράτος να έρθει να δώσει πιστικά στοιχεία ότι αυτό το οποίο πάει να κάνει είναι προς το συμφέρον του κράτους, είναι προς το συμφέρον των πολιτών και ότι θα αποφέρει περισσότερο κέρδος από αυτό το οποίο σήμερα αποδίδει η αρχή λιμένων με τον τρόπο την οποία λειτουργεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σήμερα με τα σημερινά δεδομένα ήδη η αρχή λιμένων αύξησε τα έσοδα με εξαγορά τους άλλα κατά 10 εκατομμύρια. Σήμερα το κέρδος το οποίο έχει αρχή λιμένων είναι 40 εκατομμύρια και αμφισβητούμε με αυτό το οποίο πάει να κάνει σήμερα το κράτος ότι θα διατηρηθεί αυτό το κέρδος. Το είπαμε επανειλημμένα με τον τρόπο τον οποίο θα εφαρμόσει αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και με τον νέο ρόλο τον οποίο θα έχει αρχή λιμένων, ότι θα διατηρήσει περίπου το 50% του προσωπικού για να κάνει εποπτεία ότι θα αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα βλέποντας τη δική μας την επιχειρηματολογία, αλλάζουν και τους λόγους για τους οποίους προχωρούν σήμερα στις ειδικοποιήσεις. Εξεκινήσασαν ότι οι λόγοι είναι εισπρακτικοί. Μετά μας είπαν ότι θα θέλουν ανάπτυξη. Σήμερα μιλούν δηλαδή ότι θα θέλουν μια καλύτερες ρυθμίσεις, καλύτερη λειτουργία μέσα στην αρχή λιμένων. Κάθε φορά φέρνουν και ένα νέο λόγο γιατί για αυτόν τον οποίο προσπαθούν να κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου. Θα περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα τη συνάντηση με τον Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Νομίζω είναι και χαρακτηριστικό αυτό που είπε τώρα ο κύριος Κωνσταντίνου. 40 εκατομμύρια κέρδος τώρα η αρχή. Εκεί τα λιμάνια μας. Και εμείς θέλουμε να τα πουλήσουμε. Λοιπόν, ο καθής από εσάς μπορεί να σκεφτεί και να εξάξει τα δικά του συμπεράσματα. Αλλάζουμε πλήρως θέμα. Να καλημερίσουμε και τον επιστημονικό διευθυντή του ΚΕΝΘΕΑ, τον κύριο Βερεσιέ, τον γιατρό. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτό το διάστημα τις τελευταίες μέρες, παρόλο που και στο παρελθόν, αλλά τώρα έτσι εντονότερα, γιατί υπάρχουν και κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, ξαναμπαίνει στο λεξιλόγιο μας και στην καθημερινότητά μας η αναφορά της κάναβης, ιατρική και βιομηχανική, και θέλουμε να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας για αυτό το θέμα, αφού είπαμε ότι πλέον μάλλον θα είναι τώρα στη ζωή μας, έτσι ίσως και σε καθημερινή βάση. Να πούμε πρώτα στον κόσμο ποια είναι η διαφορά της βιομηχανικής κάναβης από την ιατρική κάναβη, γιατρέ. Ναι. Μάλλον η διαφορά της κλωστικής, της βιομηχανικής κάναβης από την κάναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς είναι η διαφορά. Αυτή είναι, ωραία. Και, ναι, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, διότι κατά τα προηγούμενα χρόνια μιλούμε για τη δεκαετία του 40-50, όπου στο Ρεμπέτσικο νημνήθηκε το Καναούρι, τότε η δύναμη της κάναβης, η ουσία δηλαδή η οποία περιέχεται στην κάναβη που λέγεται τετραϊδροκαναβινόλη, το THC το λεγόμενο, ήταν περίπου 3-5% που χρησιμοποιείται τότε για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Τώρα, για τον ίδιο σκοπό υπάρχουν ήδη κανάβεως που είναι 25-30%. Οπότε κάνουν την κάναβη αυτή μια ουσία ανεξάρτησης υψηλού βαθμού.
η βιομηχανική κάναβη, η οποία ήταν και πλατιά διαδεδομένη στην Κύπρο, και πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν κοινότητες οι οποίες ζούσαν από την κάναβη τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι το 1956 απαγορεύτηκε στην Κύπρο, ύστερα που εντολές διεθνών οργανισμών, αφού απαγορεύτηκε πρώτα στην Αμερική το 1936, ζούσαν από την παραγωγή της κάναβης, εξού και υπάρχουν και χωριά στην Κύπρο που φέρουν το όνομα της κάναβης, καναβιού και κανάφια. Ναι. Τι κάνεις, τι μπορείς να παράξεις? Από την κάναβη αυτή τη βιομηχανική μπορεί να παραχθούν μέχρι 25.000 προϊόντα βιομηχανικά, τα οποία τα έχει στερηθεί ο κόσμος γενικά, η κοινωνία. Mm-hmm. Μιλούμε τώρα από αυτό το απλό σχοινί, το οποίο έκαναν από τις ίνες της κάναβης, οι οποίες είναι από τις πιο στερεές. Ο καναβάτσος. Γι' αυτό λέγεται κλωστική κάναβη. Μάλιστα. Ακριβώς, κλωστική κάναβη, καναβάτσος, τα πανιά των πλοίων. Ακόμα και τα νομίσματα στην Αγγλία τα πρώτα χρόνια ήταν από την κάναβη, το χαρτί. Μπορεί να παραχθεί χαρτί υψηλής ποιότητας που να μπορεί να γλιτώσει και να γλιτώσουν δάση και δάση στον κόσμο. Όλα αυτά δυστυχώς έχουν απαγορευτεί, διότι όπως φαίνεται τώρα παρακολουθώντας την πορεία της ιστορίας, οι Αμερικάνοι όταν ανακάλυψαν τον Άιλον και τα προϊόντα του πετρελαίου, ο εχθρός ήταν η κάναβη. Έτσι που εγενικοποιήθηκε τότε το θέμα κάναβη σαν είδος ναρκωτικού εξαρτητικής ουσίας, και με την δικαιολογία αυτή να απαγορεύτηκε γενικά η κάναβη. Εμείς στην Κύπρο εγεννηθήκαμε μέσα στην απαγόρευση, μια απαγόρευση δηλαδή η οποία δεν προήλθε από τις ανάγκες της κυπριακού λαού, διότι φτάσαμε σε σημεία τα οποία πρέπει να απαγορεύσουμε μια ουσία, αλλά εξυπηρετώντας τα συμφέροντα κάποιων άλλων που ήταν καθαρά, όπως είδαμε, καθαρά οικονομικά. Mm-hmm. Τώρα, η κοινωνία επιστρέφει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990 αποφάσισε ότι θα μπορεί να παραχθεί κάτω από έλεγχο η λεγόμενη κλωστική κάναβη, η οποία περιέχει μόνο 0,2% THC, την τετραϊδοκαναβινόλη. Ενώ είχαμε πει ότι για ψυχαγωγικούς σκοπούς αυτή που κυκλοφορεί τώρα και κάνει πολύ κόσμο δυστυχισμένων στην Κύπρο, είναι 25-30%. Μπορεί να αντιληφθείτε τη μεγάλη διαφορά. Ναι. Έτσι που αυτή η απόφαση. Αλλά, ναι. Αλλά όμως αυτό το γεγονός τώρα που ανοίγουν, ας πούμε, αυτές οι πόρτες, δεν πρέπει να μας χτυπά καμπανάκι ή να μην το φοβόμαστε αυτό, κύριε Βρέστη? Κοιτάξτε, χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή, διότι εκεί που θα πάει το ένα, πιθανό να πάει και το άλλο. Εκείνο το οποίο θα προβλεφθεί, πιστεύω, είναι ότι θα γίνουν ελεγχόμενες φυτείες, διότι στην εξωτερική εμφάνιση πολύ λίγο ενδιαφέρει η μια κάναβη από την άλλη κάναβη. Έτσι που θα επιτραπεί όμως αυτό το πράγμα, γιατί είναι προς όφελος της οικονομίας. Και η κάναβη είναι έναν φυτό το οποίο φύγεται παντού, δεν έχει ασθένειες, δεν χρειάζεται λίπασμα, δεν χρειάζεται πολλά νερά. Και εμείς σαν και θέα από την πρώτη στιγμή διαχωρίσαμε τα ίδια τα δύο πράγματα και είπαμε βεβαίως η βιομηχανική κάναβη στις συνθήκες ακόμα και της κρίσης που περνούμε τώρα πιθανόν να είναι η λύση για πολλούς αγρότες που μπορούν να δώσουν έμφαση σε αυτή την παραγωγή και να μπορεί να σωθεί ακόμα και η οικονομία του τόπου. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι ταυτόχρονα μαζί με αυτήν προωθείται και η ιατρική κάναβη. Ωραία, εξηγήστε μας αυτό. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρόλο ότι και αυτή είναι 0,2% πολύ χαμηλά τα ποσοστά της, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Διότι εδώ μιλούμε τώρα για φάρμακο, το οποίο έχουμε μάθει ότι για να μπορεί να πιστοποιηθεί ένα φάρμακο χρειάζονται χρόνια και χρόνια μελέτης, χρειάζονται να εφαρμοστεί πειραματικά πάνω σε ζώα, πάνω σε ανθρώπους, για να αποδειχθεί το ότι είναι κάτι το ωφέλιμο και δεν βαφτεί σε κανένα. Ενώ εμείς πιστεύουμε και υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιστήμη μελέτη, και η οποία έχει οδηγήσει στην εξαγωγή από την κάναβη 10 ειδών φαρμάκων, τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Εκείνο που γίνεται δυστυχώς είναι ότι επειδή δημιουργείται μια σύγχυση μιλώντας την ίδια στιγμή για τη βιομηχανική, την ιατρική, ενώ στο νου αρκετών είναι η νομιμοποίηση και της, για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια τεράστια σύγχυση μέσα στον κόσμο, διότι αυτοί οι οποίοι προωθούν την ψυχαγωγικού τύπου, ναρκωτικού δηλαδή τύπου κάναβη, σε εισαγωγικά το ναρκωτικό, έχουν φέρει σύγχυση στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό πρέπει να διαχωριστούν τα τρία αυτά είδη. Η βιομηχανική, ναι, έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι το πολύ θετικό για την οικονομία, εμείς το προτείνουμε, κρίνουμε και δεν υπάρχει κανένας ενδιασμός ότι αυτό θα είναι προς όλος της οικονομίας και του κόσμου. Επειδή και ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Κουγιάλης, επιβεβαίωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για νομιμοποίηση της καλλιέργειας βιομηχανικής ή κλωστικής, όπως τη λέτε, κάναβης, τι θα συμβουλεύατε εσείς το κράτος να κάνει ακριβώς, γιατί έστω κάποιοι φόβοι υπάρχουν και έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να μην μπούμε σε άλλες περιπέτειες, κύριε? Όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Υπάρχει ένας πολύ, δηλαδή χρειάζονται ειδικές άδειες πρώτα από τους αγρότες, οι οποίοι θα κάνουν αίτηση, θα πρέπει να μελετηθούν και ήδη σαν αγρότες, αν είναι πραγματικά αγρότες και οι στόχοι είναι καθαροί. Με άλλον τρόπο πρέπει να υπάρχουν πολλή ελεγχή από πλευράς κράτους για αυτήν την παραγωγή. Αυτά είναι μόνο. Και μπορεί να δοθεί όθηση στην παραγωγή αυτή, η οποία έχω πει και προηγουμένως ότι μόνο καλό μπορεί να φέρει. Η δική μας ανησυχία μας είναι η πλατιά διάδοση αυτή τη στιγμή για ψυχαγωγικούς λόγους κάναβης, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στον τόπο μας. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές πάνω στην υγεία και στη ζωή πολλών οικογενειών. Μιλούμε τώρα για αυτή τη στιγμή. Περίπου 20-30 χιλιάδες άτομα κάνουν καθημερινή χρήση κάναβη στην Κύπρο, που φέρει πολλά ψυχολογικά και άλλα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα σε πολλές χιλιάδες οικογένειες. Τι ηλικίες, κύριε Βέρεση, αυτές 20-30 χιλιάδες που κάνουν χρήση κάναβης, τι ηλικίες είναι? Μιλούμε τώρα από 15 χρονών μέχρι 35-40 χρονών, είναι η πλειοψηφία αυτών των ατόμων, χωρίς να αποκλείονται και από άλλες ηλικίες. Δηλαδή στην πιο δημιουργική ηλικία των ατόμων, αυτός ο κόσμος μπαίνει μέσα σε μια χρήση η οποία δεν τον ωφελεί σε τίποτε. Μειώνει τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου, αλλάζει τον τρόπο σκέψης σε πολλήν κόσμο, φέρνει συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια. Εγώ μιλώντας πολλές φορές με πολλήν κόσμο του λέω, πρέπει να ξέρετε ότι τουλάχιστον και όμορφον δεν θα σε κάνει κανένα. Κανένα δεν έχει βοηθήσει. Και όταν με ρώτησε και κάποιος ποιο είναι το πιο δυνατό σας επιχείρημα για να το αποτρέπετε αφού τη στιγμή που ο τόσος κόσμος κάνει χρήση, εγώ έχω πει το εξής. Πέστε μου ένα γονιό σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ο οποίος επιχορηγεί το παιδί του, θα παίρνει κάναβη γιατί θα γίνει πιο καλός, ή πιο δημιουργικός, ή πιο όμορφος. Κανένας, ή πιο υγιής. Κανένας γονιός. Γιατί αυτό συμβαίνει, διότι όλοι οι γονείς που αγαπούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τα παιδιά τους, αντιλαμβάνονται ότι με τη χρήση της κάναβης κανένας δεν έχει σε τι να ωφεληθεί. Επειδή πάντα τέτοια αριθμοί για τα κυπριακά δεδομένα, βέβαια, έτσι μιλάμε, τρομάζουν όταν λες 20 με 30.000 για τον πληθυσμό της Κύπρου, είναι πολύ ψηλό ποσοστό και βεβαίως οι ηλικίες τρομάζουν ακόμη περισσότερο. Είναι αυξητική η τάση ή είχαμε και χειρότερα? Όχι, πιστεύω τώρα ότι είναι καλπάζουσα η τάση και είναι πολύ ανησυχητικό, διότι δυστυχώς και τα θέματα της πρόληψης όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε έχουν ξεχαστεί στον τόπο μας, ειδικά και το θέμα της πρωτογενούς πρόληψης που υπήρξαν μεγάλες καταστάσεις δύσκολες οι οποίες μας έχουν οδηγήσει στο να απομονωθούμε από την πρωτογενή πρόληψη. Κάποιες απόψεις τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε έχουν εγκαταληφθεί αυτή τη στιγμή. Η πρωτογενή πρόληψη παντελώς στον τόπο μας δεν ενισχύεται με τίποτε και φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να βλέπουμε αποτελέσματα
και να μιλούμε τώρα για δευτερογενή, τριτογενή πρόληψη, δηλαδή πώς να διορθώσουμε τα κακά τα οποία μπορούσαμε κάποια ημέρα να τα είχαμε προλάβει. Κάτι τελευταίο, τι μπορείτε να πείτε στους γονείς για να μπορούν να αντιληφθούν αν το παιδί τους, αφού μιλάμε για την κάναβη, κάνει χρήση κάναβης. Τι θα δούμε αλλαγές πάνω στα παιδιά, κύριε Βερεσία? Εντάξτε, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, αλλά αυτές οι αλλαγές πολλές φορές που τις βλέπουμε, καμιά φορά δεν εξυπακούν και χρήση κάναβης. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως κατάθλιψη, όπως δυσκολίες στην επικοινωνία τους κλπ. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι ότι σιγά σιγά μειώνονται τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Ειδικά στους μαθητές, φοιτητές, αρχίζουν να πέφτουν οι επιδόσεις, να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους με διάφορες δικαιολογίες, να δυσχεραίνονται οι σχέσεις μιας στην οικογένεια χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Διότι η κάναβη σε πολύ κόσμο δημιουργά παρανοϊκού τρόπου σκέψη. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία φαίνονταν πολύ λογικά αρχίζουν τώρα να φαίνονται παράλογα. Για παράδειγμα, ότι ο πατέρας μου δεν με αγαπά, με παραμερίζουν, κάποιος σκέφτεται το κακό μου, κάποιος δεν ενδιαφέρεται τόσο για μένα, ότι γίνεται διαφορά ανάμεσα στους αδελφούς. Πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως αρχίζουν να εμφανίζονται, τα οποία φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τον γονιό. Ύστερα, συγκρούσεις, οικονομικά, άλλα προβλήματα, διεκδικήσεις οικονομικές, παράλογα πράγματα, τα οποία είναι από την ανάγκη να υπάρξουν λεφτά για να εξασφαλιστεί η δόση, αλλά και από την άλλη είναι ο παρανοϊκός τρόπος σκέψης γύρω από τη χρήση των λεφτών. Και αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ότι ο γονιός είναι άνεργος, δεν υπάρχουν οικονομικά να εξασφαλιστούν οι άμεσες ανάγκες και αυτός απαιτεί από την οικογένεια να το συντηρά ή να συντηρά και τη χρήση του και άλλες ανάγκες του, σαν να μην υπήρχε έτσι πρόβλημα. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, ότι υπάρχει κάτι το οποίο πάει λάθος, δηλαδή. Αυτό βλέπει η οικογένεια. Μάλιστα. Οπότε ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αναζητήσει είναι να μήπως κάνει και κάποιου είδους χρήση. Οπωσδήποτε πράγμα μελετηθούν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι τόποι που συχνάζει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να τους βοηθήσουν σε κάποιο σημείο, αν έχουν και καλή έτσι, ανοιχτή επικοινωνία, κανάλι επικοινωνία μαζί με το άτομο, να βρουν μια λύση ή να μάθουν τουλάχιστον γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη και εσείς ότι πραγματικά έτσι μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τέτοιες ειδήσεις. Όταν ακούσω ότι 20 με 30.000 άτομα, επαναλαμβάνω, ηλικίας 15 με 35 χρόνων, να κάνουν χρήση κάναβης, είναι πολύ ανησυχητικά τα δεδομένα. Επειδή λέει ακροατής ότι θα ήταν καλό να ακούγαμε και την άποψη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, μίλησα με τον πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, με τον κύριο Βερεσιέ. Από την αρχή της συζήτησης ξεκινούσαμε να συζητούμε για το θέμα της κλωστικής κάναβης, που φαίνεται ότι θα νομιμοποιηθεί η καλλιέργεια αυτής της κλωστικής κάναβης, της βιομηχανικής στην Κύπρο. Έτσι ήταν η συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι είναι με απόφαση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου που θα ανοίξει αυτός ο δρόμος. Δηλαδή το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο εισηγείται την νομιμοποίηση της καλλιέργειας βιομηχανικής ή κλωστικής κάναβης και φαίνεται ότι σύντομα θα κατατεθεί και στην Βουλή σχετικό νομοσχέδιο προς έγκριση. Είχε ρωτήσει και ο βουλευτής των οικολόγων ο κύριος Περδίκης σχετικός στον Υπουργό Γεωργίας και ο κύριος Σκουγιάλης απάντησε στον κύριο Περδίκη ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιδοτηθεί η καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης στην Κύπρο. Ο κύριος Κουγιάλης είπαμε ότι κλήθηκε από τον κύριο Περδίκη να ενημερώσει το Κοινοβούλιο κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που επέτρεψαν την ελεγχόμενη καλλιέργεια κάναβης με σκοπό την παραγωγή φαρμάκων, καλλιντικών καθώς και χρήσιμων πρώτων υλών για την βιομηχανία. Συμφωνούν με αυτό, είπαμε, και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, ακούσαμε τώρα και το Κενθέα. Ο Υπουργός λοιπόν, απαντώντας στην Βουλή, είπε ότι το Υπουργείο Υγείας αναμένει την τροποποίηση του περί ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών νόμου, όπως αποφασίστηκε από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, ώστε να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο.
Και με την τροποποίηση αυτή, η οποία θα κατατεθεί στην Βουλή προς έγκριση, θα επιτραπεί η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης. Και σας είπαμε τι μπορεί να παραχθεί φάρμακα, καλλιντικά είπαμε, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία και όχι μόνο. 25.000 ήδη, είπε ο κύριος Βερεσίες, μπορείς να παράξεις από την κλωστική κάναβη. Λοιπόν, τώρα τα ποσοστά που έδωσε, είπαμε, για την χρήση, τα είπαμε, είναι ανησυχητικά. Και ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα αλλάξουν τα δεδομένα. Βεβαίως να πούμε ότι γίνεται αρκετή δουλειά από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο όσον αφορά γενικά σε όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Καθυστερήσαμε πολύ ως κοινωνία και μιλώ και για δεκαετίες πριν. Κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν θα μας άγγιζε ούτε αυτό το θέμα, την ώρα που τα ναρκωτικά ήταν έξω από την πόρτα μας. Δυστυχώς τώρα έχουν μπει μέσα στο σπίτι μας και είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα θέμα το οικονομικό που συνεχώς θέτει και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, ότι έχουν μειωθεί πολύ τα κονδύλια και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τα βγάλουν πέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με Ελλάδα να δούμε τι γίνεται εκεί. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, τηλεφωνικά θα πάμε στην Ελλάδα. Στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 10 θα είναι εκεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μεμαράκης. Θα λάβει από τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Γιάννης θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Εκλογές προκηρύξαμε, αλλά εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Όχι, 20 δηλαδή... του Σεπτέμβρη δηλαδή. Συγγνώμη, ναι, να δείτε, αν θα πάνε. Εάν θα πάνε με βάση και την τακτική Βαγγέλη Μεϊμαράκη, δηλαδή να πάρουν και οι υπόλοιποι τις διερευνητικές εντολές, η διερευνητική εντολή έχει μία χρονική διάρκεια 3 ημερών. Μετά από 3 μέρες, δηλαδή, θα πρέπει να την επιστρέψει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, μιλάμε τώρα για τη Χρυσή Αυγή και για το Θεοδωράκη, γιατί η Χρυσή Αυγή και η Θεοδωράκη έχουν τις ίδιες ακριβώς έδρες. Θα πρέπει και ο Θεοδωράκης, αν χρειαστεί, να πάρει δηλαδή εντολή για διερευνητική, προκειμένου να ψάξει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, προφανώς αυτό θα γίνει σήμερα σε σχέση με τις κινήσεις τους. Λοιπόν, και κάθε διερευνητική εντολή κρατάει 3 μέρες. Λοιπόν, αν υποτεθεί λοιπόν ότι θα πάμε με 3-4, άρα λοιπόν έχουμε 3-3-9, 3-4-12. Άρα μιλάμε για 12 μέρες, δηλαδή θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, αν θα κάνουμε. Λοιπόν, το να περιφέρουμε μία εντολή άνευ λόγου και ουσίας από τη στιγμή που δεν μπορεί να σχηματιστεί καμία κυβέρνηση, διότι από την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ δεν συνεννούν στο να γίνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, η χώρα θα οδηγεί σε εκλογές. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτή τη διαδικασία που δεν ξέρει κανείς τώρα πώς θα κρατήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βάσει του συντάγματος είναι υποχρεωμένος να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να κάνει μια ίστατη προσπάθεια σύμφωνα με το Σύνταγμα για να σχηματίσουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό δεν θα γίνει, ούτε και αυτό. Λοιπόν, και θα πάμε στον ορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης με υπηρεσιακό πρωθυπουργό που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Γιάννη, να το διευκρινίσουμε με βάση το Σύνταγμα, μόνο τα 3 πρώτα σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματα μπορούν να πάρουν αυτή τη διερευνητική εντολή. Ναι, μόνο τα 3 πρώτα. Αλλά επειδή αυτή τη φορά έχουμε στην τρίτη θέση να έχουμε 2 κόμματα. Το ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή, ναι. Ναι, δικαιούται και βάσει του συντάγματος πλέον, δικαιούται και ο Θεοδωράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, η ημερομηνία λοιπόν, όπως μεταδώσαμε όλοι χθες, είναι για τις 20 Σεπτέμβρη. Εάν όμως οι διαδικασίες αυτές εξελιχθούν έτσι όπως λέει το Σύνταγμα και πάρουν τις εντολές και τις κρατήσουν κιόλας, μπορεί να πάει τότε η ημερομηνία, ξέρω εγώ, να πάει στις 27 Σεπτεμβρίου να γίνουν οι εκλογές. Και όχι νωρίτερα, στις 13 που θα επιδίωκε και η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να ζητάει επίσκεψη των διαδικασιών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, εννοώντας δηλαδή ότι να γίνουν όλο το γρηγορότερο δυνατόν, να μην πάρει κανείς εντολές, να ορκίζουμε το Σαββατοκύριακο αυτό εδώ η υπηρεσία και η κυβέρνηση, ίσως υπήρχε δυνατότητα να πήγαινε και στις 13. Λοιπόν, αυτή την ώρα κρατάμε, με συγχωρείτε, κρατάμε το 20 Σεπτεμβρίου, έτσι τουλάχιστον όπως αρχικά υπόθηκε. Γι' αυτό και στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε ημερομηνία εκλογών.
είπε ότι θα καταθέσω την εντολή, θα παραιτηθώ, ζητάω την ψήφο σας και εξήγησε για ποιο λόγο θα πάει στις εκλογές. Αλλά μας έκανε εντύπωση ότι δεν είπε στις 20 Σεπτεμβρίου σας καλό να με στηρίξετε. Και από εκείνη τη στιγμή καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει σε σχέση με το θέμα της ημερομηνίας. Από την άλλη μεριά, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης ξεκίνησε ιδιαίτερα επιθετικά από την πρώτη και όλα στιγμή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς, έκανε λόγο για πολιτική αλληλεία. Το γεγονός δηλαδή ότι μας πάει σε εκλογές. Ποιος ο λόγος να μας πάει σε εκλογές? Δεν υπήρχε θέμα, δεν τον αφισβητούσε κανένας. Είχε τη δυνατότητα να κυβερνάει. Από εκεί και πέρα ήταν ιδιαίτερα επιθετικός στην πρώτη του κιόλας συνέντευξη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς όπως είναι πονηρούλης, είναι ξυπνούλης, είναι ψευταράκος. Λοιπόν, έχει οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή τώρα 6 μήνες. Αυτό δείχνει και μόνο ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα και όποτε στηθούν, επισημοποιηθεί πλέον το να στηθούν οι κάλπες, για τον επόμενο μήνα θα έλεγα δηλαδή, έχουν μια άγρια, όπως φάνηκε, προεκλογική εκστρατεία, η οποία δεν έχει καλά ξεκινήσει ακόμα. Στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και τα άλλα κόμματα σε σχέση με την απόφαση της Τσίπρα να προκηρύξει εκλογές. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε και την αριστερή πλατφόρμα, η οποία χθες το βράδυ ανακοίνωσε καθαρά πλέον, χωρίς περικοκλάδες και χωρίς μισόλογα, ότι θα προχωρήσει και θα δημιουργήσει το δικό της κόμμα και θα απευθυνθεί στον κόσμο του όχι, προκειμένου να κατέβει στις εκλογές, δημιουργώντας ένα αντιμνημονιακό, όπως λέει, μέτωπο. Είχαμε μια σκληρή δήλωση από τον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος επιτέθηκε κατά του Μεγάρου Μαξίμου, κάλεσε το λαό σε ένα νέο αντιμνημονιακό μέτωπο και είπε να αποφύγουμε ένα νέο Λίβανο. Για την ιστορία, μετά τον Εμφύλιο, ο Λίβανος ήταν ένα από τα σημεία, από τους σταθμούς εκείνους όπου η τότε αριστερά είχε υπογράψει συνθηκολόγηση με τις τότε εθνικές δυνάμεις προκειμένου να καταθέσει τα όπλα του Αντάρτικου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μανώλης Γλέζος λέει να μην προχωρήσουμε σε ένα νέο Λίβανο. Άλιστα. Λοιπόν, να μας διευκρινίσει, ναι, και κάτι, πω, Γιάννη, επειδή, ναι, βάσει του εκλογικού νόμου, επειδή δεν συμπληρώθηκε χρόνος από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, που ήταν 25 του Γενάρη να θυμίσουμε, ναι, η Βουλή, ναι, ναι, δεν μπορεί να διαλυθεί, έτσι. Άρα οι εκλογές... Η Βουλή δεν μπορεί να διαλυθεί αμέσως. Θα πρέπει λοιπόν να προηγηθούν αυτές οι διαδικασίες που είπαμε. Mm-hmm. Και οι εκλογές θα γίνουν με λίστα. Εξήγα μας το αυτό. Οι εκλογές θα γίνουν με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Πώς θα... Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Ναι. Για το θέμα της Βουλής θα πρέπει να προηγηθούν όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή να ήδη ερευνητικές, αφού δεν θα καρποφορήσουν να τους καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα καρποφορήσει και να κάνουν μια κυβέρνηση. Και από εκεί πέρα να λαμβάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ορίσει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτό που θα γίνει δηλαδή, για να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Και από τη στιγμή που οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, χειροκολείται και το διάταγμα διαλύσεως της Βουλής. Αυτή είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουν συμπληρωθεί για την ακρίβεια 17 μήνες από τις προηγούμενες εκλογές, οι εκλογές λοιπόν του Σεπτεμβρίου θα γίνουν με λίστα. Χωρίς σταυροδοσία. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή ο ψηφοφόρος πηγαίνοντας στην κάλπη να σταυρώνει βουλευτές, διότι αυτή τη φορά τα ψηφοδέλτια θα τα καταρτήσει το κόμμα, ο πρωθυπουργός δηλαδή στην ουσία, σε συνεργασία με το κόμμα, και ποιοι θα μπουν στις λίστες, ποιος θα είναι πρώτος στην τάδε περιφέρεια, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Λοιπόν, και έτσι όταν θα χρειαστεί να πάει στην κάλπη ο ψηφοφόρος, θα ψηφίζει μόνο κόμμα, δεν θα ψηφίζει βουλευτή. Οι βουλευτές δηλαδή αυτή τη φορά δεν θα τρέχουν για να κυνηγάνε το σταυρό, αλλά θα ζητάνε να ψηφιστεί το κόμμα. Έστε, ξεκάθαρο. Αυτό είναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Γιάννη? Ναι, πρέπει δύο η ώρα θα ήθελα να σου πω ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αν εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας, μια πολιτική γραμματεία η οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό με μια διαφορετική σύνθεση, καθώς οι αυτοί δεν θα συμμετάσχουν τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας. Συμμετείχαν στην πολιτική γραμματεία, καθώς πλέον η διάσπαση του κυβερνώντος κόμματος είναι μια πραγματικότητα από χθες το βράδυ.
Ωραία, θα τα ξαναπείτε σίγουρα και το μεσημέρι με την Οριάννα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, είναι ραγδαίες εξέλιξεις στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι συνοψίζοντας, στις 10 σε πολύ λίγο θα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο ο Βαγγέλης Μεμαράκης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάρει την διερευνητική επιτροπή, την διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας από ψες υπέβαλε την παραίτησή του, ζητώντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει τις διαδικασίες για την διενέργεια πρόωρων εκλογών. Όπως είπε και στο διάγγελμά του, θέλει καθαρή εντολή για να συνεχίσει το κυβερνητικό του έργο. Ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος είναι επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας, είπε ότι θα σηκώσει αυτή η πλατφόρμα την σημαία του όχι και εξαπέλυσε έτσι μια σκληρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Το ποτάμι, ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει ότι είναι τραγική επιλογή για την χώρα οι εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας λέει είχε λύσεις. Η ανοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης και υποστήριξη στην Βουλή όποτε χρειαζόταν του έδινε τη δυνατότητα, λέει, να κυβερνήσει μέχρι να σταθεροποιηθεί η παραπέουσα οικονομία. Χαρακτήρισε πονηρή σκέψη να γίνουν τώρα εκλογές πριν καταλάβει ο κόσμος τι έχει να πληρώσει το φθινόπωρο και ότι οδηγείται ο λαός σε μια τραγική για την χώρα επιλογή. Έχουμε δηλώσεις βεβαίως και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι το ΚΚΕ θα δώσει την μάχη των εκλογών για να δυναμώσει το μήνυμα της αντίστασης, της πάλης ενάντια στα επέσχυντα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς, τους αντιλαϊκούς νόμους και για να ενισχυθεί η μοναδική δύναμη που μπορεί να στηριχτεί πάνω της το εργατικό λαϊκό κίνημα, θα ηγηθεί της πάλης για μια πραγματική εναλλακτική διέξοδο από την κρίση. Αυτά όσον αφορά σε όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Βεβαίως έγιναν και δηλώσεις, και το ΠΑΣΟΚ, ομολογία δυναμίας, λέει το ΠΑΣΟΚ, λέει Φόφη Γεννηματά, ομολογία δυναμίας, η απόφαση του κυρίου Τσίπρα για εκλογές. Σας μεταφέρουμε όλο το σκηνικό όπως διαμορφώνεται τώρα στην Ελλάδα. Είχαμε δηλώσεις από μέρους της κυρίας Μέρκελ τώρα όσον αφορά εκτός Ελλάδας, η οποία είπε ότι η απόφαση του κυρίου Τσίπρα να παραιτηθεί είναι μέρος της λύσης, λέει. Η παραίτηση Τσίπρα είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος της κρίσης, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ. Αυτή ήταν η ατάκα της. Συναντήθηκε χθες με την πρόεδρο της Βραζιλίας και έκανε αυτή την δήλωση. Σίγουρα τις επόμενες μέρες αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα κορυφωθούν όλες οι διεργασίες και σίγουρα και το προεκλογικό σκηνικό στην Ελλάδα. Εμείς θα μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις και το τι λέει ο καθένας μέχρι να ανοίξει εκ νέου η κάλπη, που μπορεί να μην είναι 20 του Σεπτέμβρη, αλλά σίγουρα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα υπάρχουν εκλογές στην Ελλάδα. Αυτή είναι η κυβέρνηση που οραματίζεται ο Γιάννης Ζουγανέλης. Λοιπόν, στον Φιλελεύθερο, κυρίες και κύριοι, να δούμε έτσι τις εφημερίδες πριν να ανοίξουμε το αθλητικό παράθυρο. Πολλά βίντεο με ξυλοδαρμούς, δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, το επεισόδιο στην πόλη Χρυσοχούς. Πρίκα πλεόνασμα 300 εκατομμύρια, κολλημένα στα 27 δις τα προβληματικά δάνεια. Μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα σε πρόωρες εκλογές. Σε θέσεις μάχης για την αυτονόμηση, Φιλελεύθερος μας ενημερώνει για το ραντεβού της Τρίτης που έχουν οι συντεχνίες με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γιώργο Παμπορίδη. Τους κατατρέχει η εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΣΑΠΑ. Το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε νέα παράταση της περίοδου αξιολόγησης των προσφορών για κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, επειδή στους προσφοροδότες συμπεριλαμβάνεται εργοληπτική εταιρεία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΣΑΠΑ και προφανώς εκεί υπάρχουν προβλήματα. Στην εφημερίδα Σημερινή, επιστροφή εντολής με καρφιά. Σφοδρή επίθεση κατά των στελεχών της αριστερής πλατφόρμας από τον Τσίπρα, ανησυχία και προειδοποιητικά μηνύματα από τους διεθνείς δανειστές, γράφει η Σημερινή. Όλα έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά, αντιπολιτευτικά πυρά κατά Βεροφνιοφύτου, διώξεις των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό.
Στην εφημερίδα Πολίτης, μπάχαλο ευθυνών. 1,5 χρόνο μετά οι διώξεις. Μεγάλη ολιγορία επέδειξε η αρχή διερεύνησης παραπώνων. Πήρε τη δόση, πάει σε εκλογές. Στις κάλπες οδηγείται η Ελλάδα στις 20 του Σεπτέμβρη, λέει ο Πολίτης. Είπαμε ότι μπορεί να μην είναι αυτή η ημερομηνία, αλλά πάνω κάτω μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα έχουμε εκλογές. Στην Τεχνία Σίτα, Δευτέρα στο Προεδρικό. Στην Κόντρα και ο Ελτζίλ για την Αγγλική Σχολή. Θέση για την υπόθεση κατά υποδιευθυντή της Αγγλικής Σχολής έλαβε το μέλος του Δέλτα Σίγμα της σχολής, ο Σενέρ Ελτζίλ, σε επιστολή του προς τα υπόλοιπα μέλη, μιλώντας για κίνδυνο πολιτικοποίησης της διαμάχης. Οι διαδικασίες στηρούνται, επιμένει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Λεμεσό κολυμπάται άφοβα, δεν υπάρχουν καρχαρίες. Κάποιοι έτσι νόμισαν, το κατήγγειλαν, αλλά φαίνεται ότι οι έρευνες που έγιναν δεν εντοπίστηκαν καρχαρίες στην θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Έξω είναι, παιδιά, οι καρχαρίες, δεν είμαι στη θάλασσα, μην τους ψάχνετε εκεί. Στη Χαραυγή, νύπτη τα σχήρας ο Ιωνάς Νικολάου. Ελλάδα πρόορες εκλογές 20 Σεπτεμβρίου το πιθανότερο, λέει η Χαραυγή. Στην Τουρκία επίσης πρόορες βουλευτικές εκλογές, την 1η Νοεμβρίου προτείνει η Εκλογική Επιτροπή. Συνοστισμό στο κόμμα Εθνικής Ενότητας για την Προεδρία ενόψη συνεδρίου του Οκτώβρη. Παράταση στην Ένικο ΚΑΣ με σκοπιμότητες, ανατροπή σχεδιασμών για αξιοποίηση των ύδρογων ανθράκων. 3 στα 4 δάνεια δεν έτυχαν αναδιάρθρωσης. Υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ σε εφημερίδα Χαραυγή για αυτό το θέμα. Στην εφημερίδα Αλήθεια, έχασαν τους αστυνομικούς, stop. Σπυριδάκης, από αμέλεια δεν ετέθησαν σε διαθεσιμότητα. Υπάρχουν και άλλα βίντεο με κακοποιήσεις, αλλά υπιότερης έντασης. Δεν τιμά κανέναν αυτό. Ούτε την κοινωνία, ούτε την αστυνομία, αλλά κύριε Σπυριδάκη, ούτε και την δική σας υπηρεσία, της οποίας προείσταστε. Η Ελλάδα ξανά στις εκάλπες, πιθανή ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου. Η πρόταση της κυβέρνησης για το κρατικό μισθολόγιο. Αναστασιάδης Ακιντζή εγκαινιάζουν έκθεση για τον Γλαύκο Κλειρίδη. Τη Δευτέρα το ραντεβού Προέδρου Συντεχνιών. Και ο Χάρης ετοιμάζει έξοδο στις αγορές. Μπράβο σου, Χαρή. Γνώμη, καλύπτουν τους νεοφασίστες. Ολιγορία στη διερεύνηση της υπόθεσης προπυλακισμών και ρήψης αντικειμένων εναντίον πολιτικών από Ελαμίτες. Καρέ-καρέ ο ξυλοδαρμός κρατουμένου από αστυνομικούς. Ψάχνουν αιτίες και προφάσεις να μας τιμωρήσουν. Καταγγελία, λέει, Χαράλα Μπουτσουρή μέσα από τις κεντρικές φυλακές. Ούτε νατοικές εγγύησεις, ούτε και ευρωστρατό στην Κύπρο. Καθαρά και στεράτα η αριστερά διαμηνεί προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά και πολλά άλλα και από την εφημερίδα Γνώμη. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό παράθυρο έχει έτσι μια διαφοροποίηση αφού μπαίνουμε επίσημα στο πρόγραμμα, έτσι, το πρόγραμμα της περίοδου. Αρχίζει το νέο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Καλημέρα, Έλπις, κυρίες και κύριοι. 77ο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Ξεκινά από αύριο, 22 Αυγούστου, με τη συμμετοχή 14 ομάδων, οι οποίες θα προσπαθήσουν μέσα από μια πορεία 26 αγωνιστικών στην πρώτη φάση και 10 αγωνιστικών στη δεύτερη να πετύχουν τους στόχους στους οποίους έχουν θέσει. Ο τρόπος διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος διαφέρει από τον περσινό. Θυμόμαστε όλοι πως άλλαξε τις τελευταίες αγωνιστικές το πρωτάθλημα, με σημαντικότερη διαφορά το ότι από τις 12 ομάδες έχουμε επιστρέψει στις 14. Όπως είπα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει 26 αγωνιστικές και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 2 με 3 Μαρτίου του 2016, και με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίες ομάδες. Οι υπόλοιπες 12 θα χωριστούν σε ομίλους των 6 και θα γίνουν οι 10 αγωνιστικές, όπως είπαμε. Η τελευταία ομάδα του δευτέρου ομίλου θα διαβαθμιστεί την ολοκλήρωση των αγώνων, ενώ οι 6 ομάδες του πρώτου ομίλου θα αγωνιστούν για το πρωτάθλημα και βεβαίως για τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει από τις 5 του Μάρτη
του 2016 και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για την 22 Μαΐου του 2016. Να πούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αύριο Ομόνια Νέα Σαλαμίνα από την Prime Tel στις 7 η ώρα. Την ίδια ώρα Πάφος ΑΕΚ από την City Vision Sports One. Όχι, εδώ είναι, το έχει Sports 1 συν 1 στις 8 Ερμής Αραδίπαπολα από την City Vision Sports One. Έτσι το έχει επίσημα η ΚΟΠ. Την Κυριακή Απόλλωνας Άρης στις 7 από την Primetel, Εθνικός Άχνας Δόξα Κατοκοπιά στις 7 από την City Vision Sports One και Ανόρθωση ΑΕΛ στις 8 από το Sports One. Είναι τα επιπρόσθετα κανάλια του συνδρομητικού καναλιού, τα επιπρόσθετα. Είναι τα επιπρόσθετα 40-50 ευρώ, πόσα είναι. Όχι, 20 κάτι νομίζω. Α, 20 είναι. Επιπρόσθετα. Δεν ξέρω αν είχε αυξηθεί. Επειδή δεν τα προσθέσαμε αυτά. Ναι, σωστό. Μα τι, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά ύστερα. Ναι. Και η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 7 με το παιχνίδι Αγία Ανάπανο Συνέων Παραλμνίου από την City Vision Sports One το παιχνίδι. Και το ευρωπαϊκό το από Ελληνέ Τρίτη, Κατερίνα? Είναι στις 26 του μηνός. Τετάρτη τι είναι? Δες το ημερολόγιο από εκεί. Είναι 26 του μηνός. Α, το έχω εδώ, είναι Τετάρτη. Τετάρτη, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πού πάμε παρακάτω? Λοιπόν, το σίριαλ, έτσι έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς, Δημήτρη Χριστοφή, συνεχίζεται, ενώ δεν υπάρχει κάτι επίσημο, πέραν από ότι κρατάμε τις χθεσινές δηλώσεις του Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος μας είπε ότι θα τοποθετηθούν την κατάλληλη στιγμή, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος σήμερα της Goal News που λέει ότι η μπάλα είναι στο τερέν των Ελβετών, και θα συμφωνήσω με τον συντάκτη της εφημερίδας, γιατί όντως η μπάλα είναι στα πόδια Τησιών αυτή τη στιγμή, με την οποία ο Δημήτρης Χριστοφή δεσμεύεται με συμβόλαιο, και την ίδια ώρα θυμίζω ότι η Σιόν χρωστά και 150 χιλιάρικα στην Ομόνια από τον περασμένο Αύγουστο. Αποθεώθηκε η ΑΕΛ στο Fan Day χθες βράδυ, παρουσιάστηκε η ομάδα. Δόθηκε άδεια από τη διοίκηση στον αρχηγό Μάριο Νικολάου για να διαπραγματευτεί το μέλλον του με ομάδα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με τον Λεβαδιακό. Ένα άλλο θέμα που βγήκε προς τα έξω από χθες με το άκουσμα ότι ο Σαγκόη έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα που αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βολιδοσκοπήθηκε από ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε συνεργασία, αφού ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που επιστρέψει ο Σαγκόη σε άλλη κυπριακή ομάδα, ο Απόλλωνας θα δικαιούται μισό εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι... Είναι λίγο αποτρεπτικό, ναι, για κάποιον να δώσει τόσα χρήματα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Είχαμε και το Europa League, τα προκριματικά του Europa League χθες βράδυ. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0, αγώνας που έγινε στην Ελλάδα. Μα γράφουν ότι σε αυτό το παιχνίδι ότι έσφαξε τον Ατρόμητο η διαιτησία. Έτσι διαβάζω. Εντάξει, αυτή η λέξη έτσι με χαλάει λίγο. Σε χαλάει λίγο? Ναι. Εντάξει. Τον νομίζω ότι αδικήθηκε σε κάποιες φάσεις που είχα δει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έβλεπα και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είδε και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εξήλθε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Καμπάλα εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έριξε πεντάρα στην Μπρόντμπι. Αυτή η ομάδα που αντιμετώπισε η Ομόνια δεν έδειξε κάτι χθες βράδυ. Και δίκαιο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε και πέναλτι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, στο 86 συγκεκριμένα. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν 6-0. Και στο μάτς του Ατρόμητου με την Φενέρμπαχτσε, νομίζω ότι διαμαρτύρονται για δύο πέναλτι ουσιαστικά η ελληνική ομάδα. Το πρώτο ήταν, το δεύτερο, εντάξει,
Νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο. Αν το έδινε κιόλα, δεν θα έλεγε κανείς κάτι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα σίγουρα. Αλλά... Και τον γκολ το δέχτηκε στο 89. Στο 89 από τον Φαν Πέρση, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε ήταν καλύτερη. Τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο που είδα, ο Ατρόμητος έπαιζε με αντεπιθέσεις, δεν μπορούσε να κάνει κιόλας διαφορετικά. Η Φενέρμπαχτσε, μόλις και χθες ο συναδέλφος ο Χρήστος, ότι έχει κάνει πάρα πολλές καλές μεταγραφές η Φενέρμπαχτσε. Μόλις είπαμε τώρα τον σκόρ, ο Φαν Πέρση είναι σπουδαία. Ναι, βεβαίως. Και θα μπορούσε να σκοράρει και νωρίτερα η τουρκική ομάδα. Αυτά, είχαμε αρκετές εκπλήξεις στα χθεσινοβραδινά παιχνίδια. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους του Europa League. Θα πρέπει να χάσει με 6-0 για να χάσει αυτή την πρόκριση. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και πολλά άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα, Έλπις, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Χαραυγή ο κόσμος των Σπορ. Έχει πρεμιέρα αύριο η Ομόνια. Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για το ενδεχόμενο επιστροφής του Δημήτρη Χριστοφή δεν αποπροσανατολίζουν την ομάδα, που θέλει νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Κέρδος θέλει όμως και η Νέα Σαλαμίνα. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Ομόνια. Και ο Γιάν Ντε Γιόνγκ καταστρώνει πλάνα με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Προς Λεβαδιακό, ο Μάριος Νικολάου. Πλησιάζει η ώρα της Εθνικής Κύπρου. 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Τρέχει να προλάβει Αμπουρτζάνια στην ανόρθωση. Με δύο απουσίες κόντρα στον Ερμή το ΑΠΟΕΛ. Πάνω-πάνω αριστερά εξετάζει την περίπτωση του Μάρκο Μποριέλο η ΑΕΚ. Ο Κάλτλετς είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Αποχώρησε με προορισμό τη Λάρισα Λαμπρόπουλος από τον Άρη Λεμεσού. Ξεκίνησαν μετά αντίστροφα εν ώψη της πρώτης πρόκλησης ο Ερμής Αραδίπου. Ο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή καθάρισε με πεντάρα ο ΠΑΟΚ, συνέτριψε την Μπρόντμπι με πρωταγωνιστή τον Μακ, ο οποίος πέτυχε χάτρικ. Ήταν του Ατρόμητου με παράπονα για την διαιτησία. Φλερτ με τον Καβενάγκη Αστέρας Τρίπολης, έμεινε στο 0 με την Καμπάλα ο Παναθηναϊκός. Πρόστιμος η ΑΠΟΕΛ και η Απόλλωνα από την UEFA. Φιλική ήττα τον Πέδο στα Σκόπια. Από τα Σκόπια. Ρίο μέσω της 7ης θέσης στο Ευρωμπάσκετ. Αυτά έχει στο πιστόφυλλο εφημερίδα Χαραυγή. Και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Ελπίς. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πολίτη όλα γύρω του γυρίζουν. Φωτογραφία του Χριστοφή είναι σε πρώτο πλάνο στην Ομόνια, λέει το όνομα, επισκιάζοντας ακόμη και την αυριανή ημέρα. Εξονυχιστικός έλεγχος, η Επιτροπή Προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ ψάχνει εγνωσμένης αξίας επιθετικό. Στον Απόλλωνα, αναγκαστική παραβίαση κανονισμού. ΑΕΛ στην Ελλάδα, ο Μάριος Νικολάου. Ανόρθωση θέλει τον χρόνο του ο Μαρτίνες. Και στην πίσω σελίδα του Πολίτη, πέρασε ο ΠΑΟΚ στο 0 ο Παναθηναϊκός. Ήττα για Ατρόμητο, που γράφει ο Πολίτης ότι έγινε σφαγή, λέει, στο Περιστέρι. Κάκωση πρώτου βαθμού ο Εφρέμ. Ατομικό ακολούθησαν 4 παίκτες του ΑΠΟΕΛ και γράφει η εφημερίδα ότι ο Εφρέμ θα χάσει σίγουρα τα 3 επόμενα παιχνίδια. ΕΘΑ απέκτησε τον Τρατ Γκόλτεν. Αποθέωσαν Τεγκρά, Σέλη και Ελευθερίου από τη χθεσινή φιέστα, το Fan Day της ΑΕΛ. Πολύ πιθανόν να χάσει και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Ο Εφρέμ. Ναι, το πρώτο τουλάχιστον, που είναι 3 Σεπτεμβρίου νομίζω. Έχει προβλήματα η εθνική μας ομάδα. Ξεκινά την προετοιμασία της 31 Αυγούστου. 3 και 6 είναι τα παιχνίδια που θα δώσει στην Κύπρο, με Ουαλία και Βέλγιο. Στις 3 του Σεπτέμβρη με Ουαλία, στις 6 με το Βέλγιο, και τα δύο παιχνίδια στην Κύπρο. Θυμίζουμε ότι και ο Δημήτρης Χριστοφή είναι τραυματίας και θα χάσει το παιχνίδι ενδεχομένως. Και ο Εφρέμ και ακόμη ένας μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε να πάμε Goal News. Πάμε στην Sporty. Εγώ πάλι? Ναι, θες να πάω εγώ με την Goal News, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, η μπάλα στο τερέν των Ελβετών
Ισιούν κρατάει το κλειδί της επιστροφής του Δημήτρη Χριστοφή στην Ομόνια. Ενδεχόμενη επανένταξη του διεθνούς επιθετικού θα εντάσσεται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της Ομόνιας. Το τριφύλι ποντάρει στη θέληση της ελβετικής ομάδας να αποδεσμεύσει τον παίχτη για να βρει ομάδα να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Οι πράσινοι έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούσαν για να γίνουν από την πλευρά τους ώστε να επανενταχθεί ο Τζίμις, γράφει χαρακτηριστικά στην ομάδα του τριφυλίου Ρούνι. Μαρκάσα και πέρυσι υπολογίζεται από τον Κώστα Καϊάφα για το αυριανό μάτς με τους Ερυθρόλευκους της αμοχώς του. Αδροπληρώνει για το κανόνι του ΑΠΟΕΛ. Για δυναμίες στο σκοράρισμα φέρνουν διορθωτικές κινήσεις. Ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν για να κάνουν τη διαφορά δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα μέχρι στιγμή στον ΑΠΟΕΛ. Αυτά γράφει η εφημερίδα Goal News. Οι θύνοντες του συλλόγου είναι αποφασισμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την προσθήκη ενός ικανού striker. Έγινε βολιδοσκόπηση των προθέσεων του Σαγκόη, αλλά η ρήτρα του Απόλλωνα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Έλπης, η ρήτρα του Απόλλωνα φτάνει τις 500.000 ευρώ, έκοψε τις όποιες ορέξεις είχαν γαλαζοκίτρινη, γράφει χαρακτηριστικά εφημερίδα. Με τη σοφία της περσινής δοκιμασίας, ο πτύχης του Απόλλωνα τοποθετήθηκε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ξεκάθαρο και φέτος. Ο ρεξάτος ο Νίκος. Ο Νικόλα Μαρτίνες έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ανόρθωση. Ο Αμπουρτζάνη ακολουθούσε μέρος του κανονικού προγράμματος. Αποθέωση της νέας ΑΕΛΣ. Η νέα ομάδα συστήθηκε στον κόσμο της. Με άδεια της διοίκησης, ο Μάριος Νικολάου μετέβη στη Λιβαδιά για να διαπραγματευτεί με την ομάδα του Λεβαδιακού. Θέμα χρόνου μεταγραφή του Μάμε Νιάνγκ. Στην Πάφο με τα μάτια 14. Ο Χρήστη Άνσε τόνισε στους παίκτες του τη δυσκολία της πρεμιέρας. Βεβαίως αυτό αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λάρνακος. Λοιπόν, και στη Σπόρτη η Κατερίνα, τα αν για τον Τζίμι, βεβαίως για τον Χριστοφή. Ο Κώστας Καϊάφας εισηγήθηκε την απόκτηση του 21χρονου ελλαδίτη στόπερ Αναστάσιου Καντούτσι. Η Ομόνια θέλει τον Χριστοφή, αλλά για να γίνει εφικτή η μεταγραφή θα πρέπει να ξεβρεθεί χρήμα από την συνεισφορά και των φίλων της, γράφει εφημερίδα. Ξανά Αλβαρίνιο χάλασε τη συμφωνία του με τη Γιαγκελόνια και ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο κ. Πουλαίδης, θα προσπαθήσει σήμερα να τον αποκτήσει. Από ΕΛ πήρε τα μηνύματα ο Πιασένσια, είχε συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές και θα έχει και η διοίκηση, λέει. Απόλλωνας νέο look, ΑΕΛ ενθουσιασμός, από το φάνεται η χθες, ΑΕΚ από την αρχή. Είναι το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ, του Τόμας Κρίστιανσεν. Αυτά και από την Σπόρτε. Θυμίζω επίσης το ρεπορτάζ της Ομόνιας, Έλπης κυρίες και κύριοι, ότι έλυσαν κοινή συνένεση τη συνεργασία τους με τον ποδοσφαιριστή Σαμούτη. Από τα μηνύματα που έρχονται και θέλουν τους διαιτητές, ένα μήνυμα ουσιαστικά που λέει πείτε τους διαιτητές, παιδιά κάντε λίγη υπομονή, μεσημεράκι υπολογίζετε, έτσι μας έχουν συνηθίσει. 12 και κάτι, είτε λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω αν κάνουν την αλλαγή, ξεκινήσουν διαφορετικά και μας τους λένε από το πρωί. Δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα το μεσημέρι διαιτητές. Κατερίνα, ξεχάσαμε τη σημερινή πολύ γρήγορα Sport Time. Αυτή η δίψα είναι μεγάλη, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ για τα ευρωπαϊκά του. Να μπούμε το δεξί θέλω στην Ομόνια. Η ώρα του φόρ στον Απόλλωνα και στην ΑΕΛ ανακοινώνει τον Μαμέ Νινιάνγκ, η ΑΕΛ. Να πούμε μόνο για τον Εφρέμ ότι οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κάκωση πρώτου βαθμού. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Κατρίνα. Το μεσημέρι τα νεότερα. Τίτλοι ειδήσεων με τον Κώστα Κωνσταντίνου. Καλημέρα σε όλους. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπης Γεωργίου. Η εκπομπή είναι μια χορηγία φρεσκάδας από τις φρουταρίες Eurofresh και Bella Fruit. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο πιάτο σας. Σε τιμές που θα σας εκπλήξουν.